σταθερός στο ραντεβού σας, Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Και βέβαια, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα. Νομίζω άνοιξε ο καιρός, μπήκε το καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε στις παραλίες και βεβαίως το άγχος πολλών είναι η εικόνα μας. Είναι η εικόνα μας, είναι το σώμα μας και όπως φαίνεται, κύριε Κομεντάκη, από έρευνα η οποία έχει γίνει μάλιστα συμπτωματικά στο πανεπιστήμιο το οποίο σπούδασα κιόλας στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο Λα Σαπιέντσα, φαίνεται ότι μόνο το 1/3 των ανθρώπων είναι άνετοι όταν πηγαίνουν στην παραλία με βάση μόνο, την εικόνα του σώματός τους. Αντιθέτως, τα 2/10, οι 2 δηλαδή στους 10, αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα έχοντας αυτό το σώμα ουσιαστικά στην παραλία. Φαίνεται ότι μόνο με βάση την εικόνα του σώματος που έχουν, ένα 12% εκφράζεται αυθόρμητα, γιατί οι υπόλοιποι είναι οι λεγόμενοι μαγκωμένοι, αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται δύσκολα και μάλλον οι περισσότεροι δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα ή δεν έχουμε την εικόνα του σώματος αυτή που μας δείχνει ο καθρέφτης. Φαίνεται μάλλον ότι το παραμύθι, ξέρετε, της Χιονάτης, το οποίο το είπαν οι αδερφοί Γκριμ, όπου ο καθρέφτης έλεγε πάντα την αλήθεια, εδώ μάλλον δεν λέει πάντα την αλήθεια. Έχουμε είτε μια καλύτερη εικόνα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είτε μια χειρότερη εικόνα σε σχέση με το σώμα το οποίο έχουμε, στην συνηθισμένη των περιπτώσεων. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα του σώματος κατά τη διάρκεια της ζωής μας, γιατί πολλοί έχουμε την εντύπωση ότι η εξωτερική μας εμφάνιση χαλάει, ας πούμε, το χειμώνα και το καλοκαίρι προσπαθούμε λίγο πριν βγούμε στην παραλία να το αλλάξουμε. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται το όλο, αυτή η εικόνα του καθενός από εμάς κατά τη διάρκεια της ζωής? Ναι, είπατε κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν όλες αυτές οι δίαιτες εξπρέσ, ούτως ή άλλως το διαδίκτυο βρίθει από όλες αυτές τις δίαιτες εξπρέσ, οι οποίες λογικά έχουν και κάποιο στοιχείο επικινδυνότητας βεβαίως. Φαίνεται λοιπόν ότι η εικόνα του σώματός μας ξεκινάει βαθμιά από την παιδική ηλικία. Από την παιδική ηλικία, από το πόσο καλά η ίδια μας η οικογένεια είχε μια καλή εικόνα του σώματός της. Δηλαδή, οι ίδιοι οι δικοί μας, οι γονείς μας, είχαν μια καλή εικόνα του σώματός τους. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες εμπειρίες ζωής, τις οποίες ζούμε και οι οποίες εμπλουτίζουν την εικόνα μας, είτε προς το θετικό, είτε προς το αρνητικό. Δηλαδή, αποκτούμε μια καλύτερη εικόνα του σώματός μας, είτε μια χειρότερη εικόνα του σώματός μας. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τρεις ουσιαστικά τις κολόνες πάνω στις οποίες βασίζεται η εικόνα του σώματός μας. Το πρώτο είναι ουσιαστικά οι επιδράσεις από το παρελθόν τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, οι επιδράσεις από το παρελθόν, από αυτό το οποίο έχουμε ζήσει και από αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει για το σώμα μας. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και οι επιδράσεις του παρόντος, οι οποίες είναι τα γεγονότα, οι εμπειρίες, οι οποίες έχουμε τις καθημερινότητες και οι οποίες με κάποιο τρόπο δημιουργούν ή εμπλουτίζουν, αν θέλετε, την εικόνα της καθημερινότητας. Βεβαίως, σε αυτό οφείλουν να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και οι κοινωνικές αξίες οι οποίες υπάρχουν. Άλλωστε, ξεκινήσαμε ήδη μια περίοδο, διατρέχουμε ήδη μια περίοδο που η κοινωνική αξία προϋποθέτει ένα σώμα το οποίο να είναι αρκετά αδύνατο. Ιδιαίτερος στις γυναίκες ή αφορά και τους άντρες? Όχι, ιδιαίτερος στις γυναίκες, αλλά ξεκίνησε ιδιαίτερος στις γυναίκες από τη δεκαετία του 60, θα λέγαμε. Mm-hmm. Άλλωστε, το πρώτο ανορεξικό μοντέλο ήταν η Twinkie, το οποίο εμφανίστηκε κάπου στη δεκαετία του 60. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αυτό που φαίνεται να αλλάζει τελευταία είναι ότι δεν είναι μόνο το αδύνατο σώμα, αλλά είναι και το καλογυμνασμένο σώμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βγαίνει προς τα έξω. Προφανώς η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο. Άρα λοιπόν, όλοι λίγος πολύ δεν αισθάνονται και τόσο καλά με αυτήν την εμφάνιση την οποία έχουν. Μάλιστα. Ή αρκετοί, αν το θέλουμε. Τι λέμε όμως, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι κάποιος έχει αρνητική εικόνα σώματος. Τι εννοούμε με αυτό, κύριε Παπανικολάου? Ναι, όταν λέμε αρνητική εικόνα σώματος, εννοούμε ότι κάποιος είτε δεν του αρέσει όλο το σώμα έτσι όπως είναι, είτε δεν του αρέσει κάποια πτυχή ή ένα συγκεκριμένο κομμάτι του σώματός του. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το βρούμε σε επίπεδο παθολογίας, το οποίο είναι και μια μειοψηφία, δεν είναι και η πλειοψηφία η παθολογία, ειδικά σε κάποιες ηλικίες, όπως για παράδειγμα στην ηλικία της εφηβείας, όπου κάποιοι έφηβοι δεν αισθάνονται καλά με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του σώματός τους. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι έχουν μεγάλα άκρα, θεωρούν ότι έχουν μεγάλη μύτη, θεωρούν ότι έχουν σπυράκια, θεωρούν ότι γενικότερα ένα στοιχείο του σώματός τους, της εμφάνισής τους, δεν τους αρέσει καθόλου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό μπορεί να γενικεύεται κάποιες φορές αργότερα, που κάποιος να μην έχει καθόλου καλή εικόνα για το σώμα του, να μην του αρέσει καθόλου το σώμα του και να φτάνει ακόμα και στα επίπεδα της παθολογίας. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το δούμε στις διάφορες διατροφικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα στην ανορεξία, στη βουλιμία, στις διατροφικές διαταραχές. Θα λέγαμε ωστόσο ότι, ξέρετε, άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση είναι άτομα τα οποία οι οικογένειές τους είχαν κακή εικόνα του σώματός τους. Δηλαδή, ήταν οικογένειες οι οποίες με κάποιο τρόπο δεν αγκαλιάζονταν, δεν είχαν μια καλή σωματική επαφή. Δηλαδή, δεν επικοινωνούσαν διαμέσου της σωματικής επαφής.
Άτομα επίσης τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Κυρίως σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και όλα τα είδη της κακοποίησης. Όπου εκεί μιλούμε για άτομα τα οποία δεν έχουν καλή εικόνα του σώματός τους, γιατί θεωρούν ότι το σώμα τους το ίδιο τα πρόδωσε κάποια στιγμή στο παρελθόν, όταν υπέστησαν τη συγκεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση. Όπως επίσης και άτομα που λέγαμε με διατροφική διαταραχή. Ξέρετε όμως, κύριε Κουμαντάκη, ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι παράγοντες μπορούμε να πούμε ότι βάζουν και τις βασικές διαστάσεις σε αυτήν την κατάσταση. Το πρώτο είναι η αντιληπτική μας διάσταση, αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε με βάση τα αισθητήρια όργανα τα οποία έχουμε και είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το ίδιο μας το σώμα. Το δεύτερο είναι η συναισθηματική μας φόρτιση. Ένας άνθρωπος συναισθηματικά φορτισμένος μπορεί να δει είτε θετικά το σώμα του όταν είναι θετικά συναισθηματικά φορτισμένος, είτε αρνητικά το σώμα του όταν είναι αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένος. Το επόμενο είναι μια γνωσιακή διάσταση, όπου εκεί πέρα υπάρχουν οι αντιλήψεις και οι σκέψεις, τις οποίες κάποιος διαμέσου των χρόνων έχει παγιώσει για το σώμα του, για την εξωτερική του εμφάνιση. Και το τελευταίο είναι οι πράξεις, οι συμπεριφορές και οι δραστηριότητες, τις οποίες κάποιος έχει παγιώσει επίσης διαμέσου των χρόνων. Και θα πούμε το χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι κάποιος μπαίνει στη διαδικασία του να κρύψει ένα κομμάτι του σώματός του ή αντίστοιχα το να το βγάλει προς τα έξω αυτό το κομμάτι του σώματός του. Αυτό βεβαίως τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αισθάνεται είτε άσχημα για το σώμα του, είτε να αισθάνεται τόσο καλά, ούτως ώστε να μπαίνει στη διαδικασία να το επιδείξει το σώμα του προς τα έξω. Υπάρχουν βέβαια μια σειρά από παράγοντες, και τα είπα την κύριε Παπα-Νικολάου, που επηρεάζουν βεβαίως τον ψυχισμό και τον εσωτερικό κόσμο του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, πέρα από την παχυσαρκία, τη συντροφικότητα, το φύλλο, τη σεξουαλικότητα, που θέλω να μείνουμε και σε αυτό λίγο για να δούμε κατά πόσο επηρεάζουν, ακόμα και εξωστρέφεια πόσο επηρεάζει το κάθε άτομο, τι γίνεται και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο βεβαίως και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν το μυαλό μας, τη σκέψη μας και όλα αυτά τα άτομα τελικά που δυσκολεύονται να δώσουν προς τα έξω την αληθινή εικόνα του σώματός και να τη δεχτούν. Ακριβώς. Πολλοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε το βάρος, ο δείκτης μάζας σώματος. Εδώ έρχονται οι έρευνες να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλό δείκτη μάζας σώματος, μάλλον φαίνεται ότι έχουν καλύτερη εντύπωση και του σώματός τους, καλύτερη εικόνα του σώματός τους. Αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και με την αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών, αυτό το οποίο ίσως και οι ίδιοι στην καθημερινότητά μας το βλέπουμε. Το επόμενο είναι η γυμναστική. Φαίνεται άτομα τα οποία ασχολούνται με τη γυμναστική από έρευνες έχουν καλύτερη εικόνα του σώματός τους σε σχέση με άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με τη γυμναστική, έστω και αν αυτά τα άτομα έχουν κάποια παραπανήσια κιλά. Δηλαδή, η γυμναστική γενικότερα, πέραν της κατάστασης, φυσικής κατάστασης, η οποία μας βοηθάει να οικειοποιηθούμε το σώμα μας, να το αγαπήσουμε το σώμα μας και να έχουμε προφανώς μια καλύτερη εικόνα του σώματός μας. Αυτό που λένε ότι έστω και αν ασχοληθείς και ένα τέταρτο 20 λεπτά που λέει ο λόγος την ημέρα με τη γυμναστική, καθαρίζει το μυαλό σου. Ακριβώς. Βλέπεις διαφορετικά. Καθαρίζει το μυαλό, καθαρίζει το μυαλό και από εκεί και πέρα σαφώς αρχίζεις και αγαπάς περισσότερο το σώμα σου. Οικειοποίησε τον εαυτό σου, έστω και αν μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ότι ήσουν παχύσαρκος, είχες κάποια κιλά παραπάνω. Οι γυναίκες απέναντι στους άντρες, το φύλλο για παράδειγμα. Φαίνεται μάλλον ότι οι γυναίκες έχουν μια χειρότερη εικόνα του σώματός σε σχέση με τους άντρες. Εδώ βεβαίως πρέπει να παίζει ρόλο, ή μάλλον θεωρείται ότι παίζει ρόλο, και το ότι τελικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προωθούν ένα γυναικείο πρότυπο το οποίο είναι πολύ πιο γυμνασμένο και πολύ πιο ανορεξικό σε σχέση με τους άντρες. Δεν θα έλεγα ανορεξικό, πολύ πιο ανορεξικό, δηλαδή πολύ πιο αδύνατο θα το λέγαμε καλύτερα σε σχέση με τους άντρες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η σεξουαλικότητα επιδρά θετικά στην εικόνα του σώματός μας. Και όχι μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή εικόνα του σώματός του λειτουργεί καλά και στο σεξουαλικό τομέα, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί καλά στο σεξουαλικό τομέα, αντίστοιχα, δυναμώνει την εικόνα του σώματός του. Δηλαδή, είναι ένας κύκλος ουσιαστικά, ο οποίος αυτός ο κύκλος δυναμώνει το ένα το άλλο. Και επίσης από εκεί και πέρα η εξωστρέφεια, οι φιλίες, οι σχέσεις τις οποίες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, όπου εκεί ο καθένας ταυτίζεται με τον άλλον και ανακαλύπτει ένα σώμα το οποίο από μήνα με μήνα, από χρόνο με χρόνο αλλάζει ραγδαία, είναι ένας παράγοντας ο οποίος λειτουργεί προστατευτικά, λειτουργεί πολύ καλά, ούτως ώστε κάποιος να αποκτήσει μια καλή εικόνα του σώματός του. Η φιλία και η εξωστρέφεια λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία λέγαμε, τα οποία τελευταία βεβαίως υπάρχει και το διαδίκτυο σε αυτά με τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό από έρευνες ότι έχουν υπάρξει αλλαγές, έχουν υπάρξει ραγδαίες αλλαγές μάλιστα, σε κάποια μέρη στα οποία μπήκε η τηλεόραση. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Από έρευνες φαίνεται ότι τα ποσοστά της ανορεξίας τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ανέβει περίπου 400 φορές επάνω, 400% επάνω. Έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια.
Πολύ μεγάλη αύξηση. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Της κλασικής διαταραχής. Το επόμενο είναι ότι το 1995, πάλι με βάση έρευνα, στα νησιά Φίτζη υπήρχε η τηλεόραση τα τελευταία 5 χρόνια. Φάνηκε λοιπόν ότι τα ποσοστά της ανορεξίας τριπλασιάστηκαν πάλι εκεί, στο συγκεκριμένο μέρος. Στα τρία τελευταία χρόνια από το 1995. Φαίνεται επίσης ότι το βάρος ενός μοντέλου την τελευταία 20ετία, τα τελευταία χρόνια μάλλον, είναι 23% λιγότερο σε σχέση με το βάρος μιας μέσης γυναίκας. Αντιθέτως, πριν από 20 χρόνια ήταν μόλις 8% κάτω σε σχέση με το βάρος μιας μέσης γυναίκας. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Ότι πηγαίνουμε όλο ένα και σε πιο αδύνατο πρότυπο. Το πιο αδύνατο πρότυπο προφανώς τι σημαίνει? Ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αισθάνεται πολύ άσχημα ίσως, κάποιος ο οποίος δεν έχει αρκετά καλή αυτοπεποίθηση. Παρά τον πλουραλιστικό έτσι χαρακτήρα που αποδίδουν στο διαδίκτυο, ό,τι φαίνεται λειτουργεί αρνητικά τελικά. Ακριβώς, λειτουργεί και αρνητικά. Και οι περισσότεροι τελικά δεν ψάχνουν τρόπους πώς να καταπολεμήσουν το πρόβλημα, πώς να το λύσουν, αλλά επιδεινώνεται. Επιδεινώνεται το πρόβλημα δεδομένου ότι το διαδίκτυο έχει και τη μαγική διαδικασία του να μπορώ να επιλέγω εγώ το που θα μπορέσω να κλικάρω, το που θα μπορέσω να εστιάσω την προσοχή μου. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος αισθάνεται ήδη άσχημα, άρα πρέπει να προϋπάρχει αυτή η κατάσταση στον καθένα, να αισθάνεται ήδη άσχημα με το σώμα του, μπαίνει στη διαδικασία να εστιάσει σε κάτι το οποίο χειροτερεύει την ήδη προϋπάρχουσα κατάσταση. Και άρα λοιπόν υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ακόμα πιο δύσκολα. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί και πέρα όλο αυτό, ωστόσο, ένας παράγοντας, οι δύο σημαντικοί παράγοντες είναι το πόσο συχνά κάποιος βρίσκεται σε επαφή με τα ΜΜΕ ή με το διαδίκτυο τελευταία, το οποίο είναι και το πιο ισχυρό, ή επίσης το τι μεγάλη διάρκεια έχει. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μεγάλη διάρκεια έκθεση στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι έχουν μια χειρότερη εικόνα του σώματός τους με βάση έρευνα. Βασικό, μια πολύ χειρότερη βασικό, εικόνα του σώματός τους. Αφήσατε το καλύτερο για το τέλος, δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα υπάρχουν καταπραϊντικές λύσεις. Σίγουρα κάτι μπορεί να γίνει και νομίζω όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Ξεκινούν από τους γονείς και με αυτό το σχόλιο, το πολύ σημαντικό, θέλω να κλείσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Κατά πόσο οι γονείς μπορούν τελικά να στηρίξουν και να βοηθήσουν. Και το πόσο μπορούν να στηρίξουν, να βοηθήσουν και ίσως να αλλάξουν μια κατάσταση, σωστά, η οποία μάλλον δεν φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γονείς πρέπει να έχουν αυτό που λέμε τη σωματική επαφή. Το είπαμε και προηγουμένως. Μια σωματική επαφή η οποία θα δώσει στα παιδιά μια καλή εικόνα του σώματός τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι γονείς θα πρέπει να έχουν μια καλή εικόνα του σώματός τους. Το επόμενο είναι η επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό. Είπαμε για τη γυμναστική, τα ωφέλη τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Ακριβώς πέραν των άλλα ωφέλη που μπορεί να υπάρχουν στα παιδιά, αντίστοιχα η επαφή με τον αθλητισμό θα τα βοηθήσει να έχουν μια καλή εικόνα του σώματός τους. Επίσης, είναι το να μπορέσουν οι γονείς να οθήσουν τα παιδιά, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, το να έχουν επαφές με τους συνομιλίκους τους, το να έχουν επαφές με άτομα της ίδιας ηλικίας, όπου εκεί θα μπορέσουν, αλληλεπιδρώντας ο ένας από τον άλλον, να μάθουν κάποια πράγματα και κατά αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι θα ενταχθούν σε μια κοινή ομάδα, θα αισθανθούν και άτομα της ίδιας ομάδας, άρα θα αισθανθούν ότι είναι πολύ πιο αποδεκτά στην ομάδα, άρα λοιπόν θα αποδεχθούν και το ίδιο τους το σώμα. Και προφανώς, από εκεί πέρα το τελευταίο, είναι να μπορέσουν να τους βοηθήσουν ούτως ώστε να έχουν μια κριτική σκέψη περισσότερο στις σελίδες του διαδικτύου που επισκέπτονται και να μπορέσουν να αποφύγουν τις πολύ αρνητικές επιρροές οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης της εκπομπής Κρήτη Σήμερα. Νομίζω ότι η Τετάρτη είναι η μέρα η οποία μας δίνει συμβουλές, μας δείχνει το δρόμο και σε ευχαριστούμε θερμά κάθε Τετάρτη που βρίσκεσαι εδώ, στο πλατό της εκπομπής Κρήτη Σήμερα. Καλή συνέχεια την επόμενη Τετάρτη με ένα νέο θέμα. Το λέω για να συντονιστούν όσοι και τώρα μας βλέπουν την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου, για μία ακόμα φορά.